Well, Father, we thank you for this day. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη σήμερον ημέρα. This is the day that you've made. We're rejoicing in you. Αυτή είναι η μέρα που σήγανες, θα χαρούμε, θα φρανθούμε αυτή. Help me today to impart your word. Βοήθησέ με σήμερα να μεταδώσω τον λόγο σου. We want to have your point of view. Θέλουμε να έχουμε τη δική σου άποψη. This is your world. Αυτός είναι δικός σου κόσμος. And you have a plan. Και εσύ έχεις σχέδιο. We want to know your ways. Θέλουμε να ξέρουμε τις οδούς σου. And we want to walk in them. Και να περπατήσουμε σε αυτές. So help me today. Έτσι βοήθησέ με σήμερα. To present your word and your heart. Να παρουσιάσω τον λόγο σου και την καρδιά σου. To your people. Στο λαό σου. In the name of our Messiah Yeshua. Στο όνομα του Μεσσία του Ιησού. Amen. Amen. Well, we've been discussing different things about God's word and His covenants. Συζητήσαμε διάφορα πράγματα για τον λόγο του Κυρίου και τη διαθήκη του. How many people know that God has a certain way of doing things? Πόσοι γνωρίζετε ότι ο Θεός έχει συγκεκριμένο τρόπο για να κάνει τα πράγματα. It says in Isaiah that His ways are not our ways, and in fact, they're far higher. Λέει στον Ισαΐα, η δική του οδή δεν είναι η δική μας, είναι πολύ ανώτερη. But we can learn His ways. Αλλά μπορούμε να μάθουμε τις οδούς του Κυρίου. And when we learn His ways, it's amazing how things work. Είναι θαυμαστό πως μπορούν να δουλέψουν τα πράγματα όταν ξέρουμε την οδόν του Κυρίου. You know, sometimes I remember when our children were really small, our daughter's first full sentence was, "I do it by myself." Θυμάμαι η μικρή μου κόρη, η πρώτη πρόταση που είπε είναι ότι μπορώ να το κάνω μόνη μου. And when she failed miserably, she would say, "Abba, would you help me?" Και όταν αποτύχανε, έλεγε, "Μπαμπά, μπορείς να με βοηθήσεις?" And we're that way sometimes. Και εμείς έτσι είμαστε κάποτε. What we're going to do today, we're going to talk about a principle. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια αρχή. That I think is one of the most important principles in the Bible. Πιστεύω είναι μια από τις πιο σημαντικές αρχές στη Βίβλο. And it will show us how to be fruitful. Θα μας βοηθήσει πώς να είμαστε εύκαρποι. To bring harvest. Να φέρουμε θερισμό. We are here on this earth to be fruitful. Είμαστε σε αυτήν την γη εδώ για να φέρουμε καρπό. And to multiply. Και να πολλαπλασιαστούμε. That's the first commandment. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Be fruitful and multiply. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. When we come to faith in the new covenant, όταν ερχόμαστε με πίστη στη Νέα Διαθήκη, we've been given gifts. Μας έχουν δοθεί χαρίσματα. We've been given the word of God. Μας έχει δοθεί ο λόγος του Θεού. A new heart, a new spirit. Νέα καρδιά και νέο πνεύμα. But we have to have a plan. Αλλά θα πρέπει να έχουμε σχέδιο. It's not enough just to want to do something. Δεν είναι αρκετό απλά να θέλουμε να κάνουμε κάτι. God has given us a plan that if we use this plan, we'll be fruitful. Ο Θεός έδωσε σχέδιο και αν το χρησιμοποιήσουμε να είμαστε καρποφόροι. I'm going to be talking about a principle called to the Jew first. Θα μιλήσω για μια αρχή που λέει εις τον Ιουδαίον πρώτον. Now to the Jew first in the Bible does not mean to the Jew better. Στον Ιουδαίον πρώτον δεν σημαίνει, στη Βίβλο δεν σημαίνει ότι ο Ιουδαίος είναι καλύτερος. I was a professional athlete once. Κάποτε ήμουν επαγγελματίας αθλητής. Played in the NFL a little bit. In the NFL. Στην Αμερική, στο NFL. And there, if you are first, you're okay. Εκεί, αν είσαι πρώτος, τότε είναι εντάξει. If you're second, go home. Αν είσαι δεύτερος, πηγαίνε σπίτι σου. In the world of sports, first. Στον κόσμο του σπορ υπάρχει μόνο πρώτος. Is better. Είναι ο καλύτερος. But in the Bible, όμως στη Βίβλο, the first can be last and the last can be first. Ο πρώτος μπορεί να είναι τελευταίος και ο τελευταίος πρώτος. In the world of the kingdom of God, it's important to be where you're supposed to be. Στη βασιλεία του Θεού είναι σημαντικό να είσαι εκεί που πρέπει να είσαι. It's important to be in order. Είναι σημαντικό να είσαι μέσα σε τάξη. Because the Bible is about eternity. Γιατί η Βίβλος έχει να κάνει με αιωνιότητα. And our time on earth is very short. Ο χρόνος μας εδώ στη γη είναι πολύ σύντομος. And if we're in the right place in the short time while we're on earth, αν είμαστε στο σωστό μέρος σε αυτό το λίγο χρόνο εδώ στη γη, we will be in the right place for eternity. Θα είμαστε στο σωστό μέρος στην αιωνιότητα. So it's very important that we know God's order while we're on this earth. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την τάξη του Θεού εδώ στη γη. All things that God does, it's in order. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι μέσα σε τάξη. There's no disorder in the kingdom of heaven. Δεν υπάρχει αταξία μέσα στη βασιλεία των ουρανών. There's much disorder on the earth. Υπάρχει πολλή αταξία, αναρχία στη γη. We're going to be talking about one of these principles of order. Θα μιλήσουμε για μία από αυτές τις αρχές τάξης. So when we talk about and we're talking about Israel and to the Jew first. Έτσι όταν μιλάμε για το θέμα αυτό, για το Ισραήλ, για τον Ιουδαίο πρώτον, it just means
Israel has a place in God's order for the sake of everybody else. Σημαίνει απλά ότι ο Ισραήλ έχει θέση κατά τάξη του Θεού για τους υπόλοιπους, για όλους τους υπόλοιπους. Now we're talking about how important it is to support Israel. Μιλούμε για τη σημασία του να υποστηρίζουμε τον Ισραήλ. But it's not enough just to have an emotional reason. Δεν είναι αρκετό απλά να έχεις ένα συναισθηματικό λόγο. If you love Israel, that's a special gift that God has given. Αν αγαπάς τον Ισραήλ, αυτό είναι ένα ξεχωριστό δώρο που σε έδωσε ο Θεός. Some people go a little bit beyond the gift. Κάποιοι προχωρούν πέραν αυτού του δώρου. The love is maybe unbalanced. Και η αγάπη ίσως να είναι ανισόρροπη. I say humorously they have an inflammation of their Jewish gland. Λέω χιουμοριστικά έχουν φλεγμονή του εβραϊκού τους αδένα. That doesn't help Israel and that doesn't help God's plan. Αυτό δεν βοηθά τον Ισραήλ ούτε και το σχέδιο του Θεού. We need to have a biblical reason to stand with Israel. Πρέπει να έχουμε βιβλικό λόγο να στεκόμαστε υπέρ του Ισραήλ. And if we do that, then our standing with Israel will be a blessing to Cyprus, be a blessing to all the nations. Και αν το κάνουμε αυτό, η στάση μας υπέρ του Ισραήλ θα είναι ευλογία στον Ισραήλ και σε όλα τα έθνη. As I mentioned the other day, everything starts in Genesis 3:15. With redemption. Όπως είπα και χθες, όλα αρχίζουν από Γένεσης 3:15 για τη λύτρωση. When God made a promise and said, "Through the seed of the woman will come the one who will crush the head of the serpent." Όπου είχαμε την υπόσχεση του Θεού ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. So God has a plan. Έτσι ο Θεός έχει σχέδιο. And if we do what God asked us to do, He will do what He promised. Αν κάνουμε αυτό που μας ζήτησε ο Θεός, θα κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Our principle today we're going to talk about is order. Η αρχή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι η τάξη. God's order, biblical order. Η βιβλική τάξη του Θεού. And so as we're talking about Israel, we're talking about God's plan, okay? Καθώς μιλάμε για τον Ισραήλ, μιλούμε για το σχέδιο του Θεού. God's plan for Israel, which is God's plan for your nation and your people. Το σχέδιο του Θεού για τον Ισραήλ και για το δικό σου έθνος. Now when I talk about, it's not really you and us. Δεν πρόκειται κατά κρίβεια για σένα και για μένα. It's us. Είναι όλοι μαζί. Now, we're Jew and we're Gentile. Και Εβραίοι και Εθνικοί. But we have the same Abba, the same Messiah, we're in the same body. Έχουμε τον ίδιο Πατέρα, τον ίδιο Μεσσία μέσα στο ίδιο σώμα. We're men and women. Είμαστε άντρες και γυναίκες. Uniquely different. Είμαστε ξεχωριστοί ο καθένας. But we need to be together in spirit and purpose. Πρέπει να είμαστε μαζί στο πνεύμα και στο σκοπό. We need to value our differences but use them to work together for a common purpose. Θα πρέπει να ξέρουμε τις διαφορές μας αλλά να τις χρησιμοποιήσουμε μαζί για έναν κοινό σκοπό. Numbers 23:19 said that God is not a man that would change his mind. Αριθμοί 23:19, ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί. He's not a son of man that he would repent. Ούτε και γιος ανθρώπου για να μεταμεληθεί. If he said he's going to do it, he will do it. Αν είπε ότι θα το κάνει, τότε θα το κάνει. He will make it work. Θα το κάνει να δουλέψει. Now God has plan A, no plan B. Ο Θεός έχει plan A, αλλά όχι plan B. Δεύτερο σχέδιο. We have plan A, B, C, D, E. Εμείς έχουμε και πρώτον και δεύτερον και τρίτον και τέταρτον. If this doesn't work, well, let's try that. Αν δεν δουλέψει αυτό, ας κάνουμε το άλλο. We have 1,000 books on all the plans we've made. Έχουμε χιλιάδες βιβλία πάνω σε όλα τα σχέδια που Plan A. Σχέδιο Α. Plan A will work. Και θα δουλέψει. God has plan A, no plan B. Ο Θεός έχει σχέδιο Α και όχι Β. And there are also several parts of this plan. Υπάρχουν διάφορα μέρη αυτού του σχεδίου. We're going to study one very important part. Θα μελετήσουμε ένα σημαντικό μέρος. Now God is not doing a new thing in this generation. Ο Θεός δεν κάνει κάτι νέο σε αυτήν τη γενιά. It may be new to some of us. Ίσως να είναι νέος σε μερικούς από εμάς. But it was God's plan before creation. Αλλά ήταν το σχέδιο του Θεού πριν τη δημιουργία. The Bible says Yeshua, the Messiah, was crucified before creation. Η Βίβλος λέει ότι ο Μεσσίας εσταυρώθη προκαταβολής κόσμου. This has been God's plan all along. Αυτό ήταν εξ αρχής το σχέδιο του Θεού. Before Israel ever existed, God had already created Israel in His mind. Προτού δημιουργηθεί ο Ισραήλ, ο Θεός σχεδιάσε τον Ισραήλ μέσα στο μυαλό του. Male, female, all of us, nations. Ασθενικό, θηλυκό, όλους, τα έθνη. But in this plan, we all have different roles. Μέσα σε αυτό το σχέδιο όλοι έχουμε διαφορετικό ρόλο. And I want to clarify as we go on and as we talk here, no one is better than somebody else. Θέλω να διευκρινίσω καθώς μιλούμε για το θέμα αυτό, κανένας δεν είναι καλύτερος από τον άλλο. Men are not better than women, women are not better than men. Οι άντρες δεν είναι καλύτεροι από τις γυναίκες, ούτε και οι γυναίκες καλύτερες από τους άντρες. No nation is better than another.
Κανένα έθνος δεν είναι καλύτερο από άλλο. We have all the exact same value. Έχουμε ακριβώς τις ίδιες αξίες, την ίδια αξία. But different responsibilities and different roles. Αλλά διαφορετικές ευθύνες και διαφορετικούς ρόλους. Responsibility and different authority has to do with the plan. Οι ευθύνες και η εξουσία έχει να κάνει με το σχέδιο. And we have different purposes. Και έχουμε διαφορετικούς σκοπούς. The key in the kingdom of God in our place is to know our purpose. Το κλειδί στη βασιλεία του Θεού είναι να ξέρουμε το σκοπό μας. And this is the key to evangelism. This is the key to revival. This is the key to being fruitful. Αυτό είναι κλειδί για ευαγγελισμό, για αναζωπήρωση, για καρποφορία. So as we're going to be talking about Israel and focusing on Israel today. Καθώς θα μιλούμε και θα εστιαστούμε στον Ισραήλ σήμερα. We're going to focus on her purpose and her place in the body. Θα εστιαστούμε στο σκοπό του Ισραήλ και τη θέση της στο σώμα. And we're going to see that when Israel is in the right place, this will be a blessing to the whole body. Και θα δούμε πως όταν ο Ισραήλ είναι στη σωστή θέση, αυτό γίνεται ευλογία σε όλο το σώμα. When there's no order, όταν δεν υπάρχει τάξη, everything's out of order. Όλα είναι εκτός τάξης. God created the universe to be in order. There are rules. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν μέσα σε τάξη και υπάρχουν κανόνες. The laws of physics. Οι νόμοι της φυσικής. For an example. Για παράδειγμα. In this room, σε αυτόν τον χώρο, all the lights and electricity. Βλέπετε τα φώτα, ηλεκτρισμός. If I move, go to the electric box in the back over here. Αν πάω στο ηλεκτρικό κουτί πίσω. And move one little wire. Και μετακινήσω ένα μικρό σύρμα. All the lights go out. Καλώδιο. Όλα τα φώτα θα σβήσουν. Because now the circuitry is out of order. Διότι το κύκλωμα είναι εκτός τάξης. And no matter how much power comes to this building, no electricity is going to come into this room. Ασχέτως με όλη την ηλεκτρική ενέργεια που θα έρθει στο κτίριο, δεν μπορεί να μπει στο δωμάτιο. Because the system is out of order. Διότι το σύστημα είναι εκτός τάξης. Now the same thing is with the body of the Messiah. Το ίδιο ισχύει και με το σώμα του Μεσσία. The Spirit of God moves in order. Το πνεύμα του Θεού κινείται με τάξη. If a family is out of order, the anointing won't flow. Εάν μια οικογένεια είναι εκτός τάξης, το χρήσμα δεν μπορεί να ρέει. If a congregation is out of order, the anointing won't flow. Εάν μια εκκλησία είναι εκτός τάξης, δεν μπορεί το χρήσμα να ρέει. The purposes of God for that congregation won't be accomplished. Οι σκοποί του Θεού για εκείνη την εκκλησία δεν μπορούν να εκπληρωθούν. Or that family. Ούτε και σε μια οικογένεια. If the body of the Messiah is out of order, God's plan for the body will not take place. Εάν το σώμα του Μεσσία είναι εκτός τάξης, τότε το σχέδιο του Θεού για το σώμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Because the anointing and the power of God moves in order. Γιατί το χρήσμα και η δύναμη του Θεού κινείται μέσα σε τάξη. So it's very important that the body be in biblical order. Είναι πολύ σημαντικό το σώμα να είναι σε βιβλική τάξη. Everybody with me? Είστε μαζί μου? Okay. So now to better understand this principle, I'm going to use a biblical concept. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτή την αρχή, θα χρησιμοποιήσω μια βιβλική. In a few months, we'll be coming to a time called the time of the year called Passover. Σε λίγους μήνες θα έρθουμε στο Πάσχα, τον καιρό του Πάσχα. It will be the first month of the Hebrew calendar. Είναι ο πρώτος μήνας του εβραϊκού ημερολογίου. And this is a time of the season. This may be the most significant time of the biblical year. Ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό χρονικό πλαίσιο όλου του χρόνου. If we understand this principle, αν καταλάβουμε αυτή την αρχή, it has to do with our personal life, έχει να κάνει με την προσωπική μας ζωή, congregational life, την εκκλησιαστική μας ζωή, business life, την επιχειρησιακή μας ζωή, the life of the body, και τη ζωή του σώματος. If we understand this principle, αν καταλάβουμε αυτή την αρχή, it will impact all these areas. Θα επηρεάσει όλους αυτούς τους τομείς. There is a time of the year that starts in the month of Nisan, the 14th day of Nisan. Ο χρόνος ξεκινά με τον μήνα Nisan, that where we have Passover. Όπου έχουμε το Πάσχα. And of course, this celebrates the deliverance of Israel out of Egypt. Και αυτό είναι που γιορτάζουν την ελευθερία του Ισραήλ από την Αίγυπτο. And then, of course, we have also celebrating out of spiritual Egypt when Yeshua on Passover was crucified. Όπως και το πνευματικό Πάσχα όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς. And he rose from the dead. Και αναστήθηκε από τους νεκρούς. And delivered us out of spiritual Egypt. Και μας ελευθέρωσε από την πνευματική Αίγυπτο. Everything begins in the biblical plan from deliverance. Όλα αρχίζουν μέσα στο βιβλικό σχέδιο με απελευθέρωση. The race begins when we are delivered.
Ο αγώνας αρχίζει όταν ελευθερωθούμε, αφού ελευθερωθούμε. And from this point of deliverance is when the program of harvest begins. Και από το σημείο της ελευθερίας αρχίζει το πρόγραμμα του θερισμού. Now what happens is that the day after Passover, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τη μέρα μετά το Πάσχα, there is a season of the year called counting the Omer. Υπάρχει μια εποχή του χρόνου που λέει μετρώντας το γομόρ. Can we all say that counting the Omer? Μετρώντας το γομόρ. Can we all say that? Counting the Omer. Μετρώντας το γομόρ. So what is an Omer? Τι είναι το γομόρ? An Omer. Το γομόρ. It's a measure of wheat or barley. Είναι μονάδα μέτρησης σίτου, σιταριού. There's another term also called, it's called a sheave. Υπάρχει και άλλος όρος που ονομάζεται sheave. Now, it's an English word, and many of us in our age, πολύ, yes, a sheave. Sheave, it's a measure. There was a song many years ago. Υπήρχε ένα χειρόβολο. No, I don't think so. I'll explain it in a minute. There was a song many years ago we used to sing called Bringing in the Sheaves, Bringing in the Sheaves, We will come rejoicing, Bringing in the Sheaves, right? Είχαμε ένα ύμνο που έλεγε Bringing in the Sheaves, φέρτε μέσα τα χειρόβολα. And the sheave was talking about first fruit. Τα χειρόβολα μιλούσε για τα πρωτογεννήματα. That first fruit was a measure. Αυτά τα πρωτογεννήματα ήταν μονάδα μέτρησης. Whoever wrote that song understood that how important it was to deal with first fruit in order to be successful with the harvest. Αυτός που έγραψε τον ύμνο αυτό κατάλαβε τη σημασία των πρωτογεννημάτων. So we're going to look at this principle. What does it mean to count this Omer? Θα δούμε την αρχή αυτή. Τι σημαίνει να μετρούμε το γομόρ. This season is a great secret of success for revival. Αυτή η εποχή είναι ένα μεγάλο μυστικό για επιτυχία και αναζωπήρωση. Είναι κάτι που ο Θεός ζητά από τον καθένα από εμάς να κάνει. This is the longest commandment in the Bible. Αυτή είναι η πιο μεγάλη εντολή μέσα στη Βίβλο. There are commandments for one day, the Sabbath. There are commandments for 3 days, 8 days, 7 days. Υπάρχουν εντολές για μια μέρα, όπως το Σάββατο, για 7 μέρες, για 8 μέρες. This is a commandment that God gave to Israel for 50 days. Αυτή είναι μια εντολή που έδωσε ο Θεός για τον Ισραήλ για 50 μέρες. That Israel was to do something for 50 days. Ο Ισραήλ θα έπρεπε να κάνει κάτι για 50 μέρες. Every year. Κάθε χρόνο. This is important. Αυτό είναι σημαντικό. If God says focus on this and do this for 50 days every year, it must be important. Αν ο Θεός λέει εστιαστείτε και κάνετε αυτό για 50 μέρες, τότε είναι σημαντικό. So if we can turn to Leviticus 23. Ας γυρίσουμε στο Λεβιτικό, κεφάλαιο 23, verses 15 and 16. Εδάφια 15 και 16. It says, and you shall count yourselves from the day after the Sabbath, which is Passover, from the day that you brought the sheave, that's the omer, of the wave offering, 7 Sabbaths, that 7 weeks, shall be completed. Count 50 days to the day after the 7th Sabbath, then you shall offer a new grain, a first fruit offering to the Lord. Και θέλετε αριθμίσει εις αυτούς από τις επαύριον του Σαββάτου, αφής ημέρας προσφέρετε το δράγμα της κινητής προσφοράς, 7 ολοκλήρους εβδομάδας μέχρι τις επαύριον του 7ου Σαββάτου, θέλετε αριθμίσει πεντήγοντα ημέρες και θέλετε προσφέρει νέα προσφορά εξαρφήτων προς τον Κύριο. So in other words, the Lord says, you are to count this Omer for 50 days. Με άλλα λόγια, ο Κύριος λέει, θα πρέπει να μετρήσετε το γομόρ για 50 μέρες. Exodus 23:19 repeats this and says the first fruit. Έξοδος 23:19 επαναλαμβάνει και λέει τα πρωτογεννήματα. The first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. Τα σαμαρχάς των πρωτογεννημάτων της γης σου θέλεις φέρει εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου. It says you shall not boil a young goat in the kids the mother's milk. Δεν θέλεις ψήσει ερήφιον εν το γάλακτι της μητρός αυτού. Basically that was a pagan practice that used to be done. We won't go into it today, but it's don't do pagan practices, don't do religious things. Just do what God asks. Ήταν κάτι που συνήθιζαν να κάνουν οι εθνικοί. Μην το κάνετε αυτό, λέει. Κάνετε αυτό που σας ζητά ο λόγος του Θεού. Now let me explain what counting the Omer was. Θέλω να εξηγήσω τώρα τι σημαίνει μετρούμε, να μετράς το γομόρ.
The day after Passover, the agricultural, the farming community. Τη μέρα μετά το Πάσχα οι γεωργοί, η κοινωνία των γεωργών. They would go out into their fields. Πήγαιναν στα χωράφια. And they would tag all of the very first buds. Και έβαζαν ετικέτα πάνω στα άνθη. They would not tag everything. The little buds, the beginning bud on a plant. Τα μπουμπούκια. Δεν έβαζαν, έβαζαν ετικέτες στα μπουμπούκια. Okay. Then now let me explain something. Tithing. Να εξηγήσω κάτι. Ο δεκατισμός. Is 10% of everything. Είναι 10% από όλα. 10% of your time. 10% του χρόνου. 10% of your gifting. 10% από το εισόδημα σου. 10% of your talents. 10% των ταλάντων σου. 10% of your finances. 10% των οικονομικών σου. And in order to be able to do that, you have to be able to measure it. You have to be able to figure that out. Για να μπορέσεις να το κάνεις, θα πρέπει να το μετρήσεις, να το υπολογίσεις. Okay. First fruits. Τα πρωτογεννήματα. Is 100% of something. Είναι το 100% κάποιου συγκεκριμένου. So you need to know what that is. Θα πρέπει να ξέρεις λοιπόν τι είναι αυτό. Tithing belongs to the Lord. Το δέκατο ανήκει στον Κύριο. First fruit belongs to the Lord. Τα πρωτογεννήματα ανήκουν στον Κύριο. Neither tithing nor first fruit go to your market. It goes to the kingdom of God. Ούτε το δέκατο, ούτε τα πρωτογεννήματα πάνε στην αγορά, αλλά πάνε στον Κύριο. So how do you find out what is first fruit? Πώς μπορείς να μάθεις λοιπόν τι είναι τα πρωτογεννήματα? Well, the farmers would go out in the field, they would tag each of these little buds. Οι γεωργοί έμπαιναν στα χωράφια και βάζαν ετικέτα σε κάθε ένα από τα μπουμπούκια. The first day after Passover. Την πρώτη μέρα μετά το Πάσχα. And they would begin to count for 50 days. Και άρχισαν να μετρούν για 50 μέρες. Now counting the Omer was not just counting every day 1, 2, 3, 4, 5 to 50. Όταν μετρούσαν το γομόρ, δεν απλά μετρούσαν κάθε μέρα 1, 2, 3, 4 μέχρι και το 50. They not only tagged these buds, they had to water them every day. Όχι απλά έβαζαν ετικέτα πάνω σε αυτά τα μπουκιά, αλλά τα πόντιζαν κάθε μέρα. Now it's not like Cyprus. Δεν είναι σαν την Κύπρο. We have a lot of rain all the time. Έχουμε πολύ βροχή συνέχεια. In some countries you have rain every day. Σε κάποιες χώρες βρέχει κάθε μέρα. Now this is now in the spring. Το Πάσχα είναι στην άνοιξη. It stopped raining in Israel. Και δεν βρέχει στο Ισραήλ. It's not going to rain until the fall. Δεν βρέχει μέχρι και το φθινόπωρο. But you have to water all of this first fruit. Θα πρέπει να ποτίσεις όμως τα πρωτογεννήματα. You have to count your omer. Θα πρέπει να μετρήσεις το γομόρ. Counting the omer is not just counting, it also means watering every day. Δεν σημαίνει απλά να το μετράς, αλλά να το ποτίζεις κάθε μέρα. You might have to travel a whole mile or a kilometer just to bring water on your shoulder. Ίσως χρειαστεί να ταξιδέψεις ένα μίλι, χιλιόμετρο απλά για να πας να ποτίσεις. To water every one of these buds. Για να ποτίσεις κάθε ένα από τα μπουμπούκια. Because in 50 days you're going to have to present these to God in the temple. Γιατί σε 50 μέρες θα πρέπει να τα παρουσιάσεις στον Κύριο, στον ναό. That's a lot of work. Αυτή είναι πολλή δουλειά. Then you have to also pull the weeds. Επίσης πρέπει να βγάλεις τα αγκάθια. So the weeds won't overtake the plant. Για να μην πνίξουν το φυτό. Every day. Κάθε μέρα. So you're watering every day. Έτσι ποτίζεις κάθε μέρα. Getting water, coming back. Φέρνεις νερό, πας και έρχεσαι. On your knees, pulling weeds. Και στα γόνατα να ξεριζώνεις τα αγκάθια. Pulling up the ground so that the roots will grow. Και θα σκάβεις το χώμα για να μεγαλώσουν οι ρίζες. For 50 days. Για 50 μέρες. Then at the end of the 50 days, και στο τέλος των 50 ημερών, you're to gather all the first fruit. Πρέπει να μαζέψεις όλα τα πρωτογεννήματα. After you've counted the omer for 50 days, και αν μέτρησες το γομόρ για 50 μέρες, and you bring that to the temple and you present it to the Lord. Το φέρνεις στον ναό και το παρουσιάζεις στον Κύριο. Then the Lord will give you a harvest. Μετά ο Κύριος θα σου δώσει θερισμό. The Lord says, don't do pagan practices. Don't boil a young kid goat like the Canaanites did in the mother's milk. Milk fat, actually. Μην κάνεις, ο Κύριος λέει, μην κάνεις παγανιστικές συνήθειες. Μην θυσιάσεις ερήφιο, καθώς είναι το γαλακτή της μητρός αυτού. You just bring me first fruit, I'll bring you the harvest. Απλά να φέρεις τα πρωτογεννήματα και εγώ θα σου δώσω το θερισμό. Now, who is the Lord of the harvest? Ποιος είναι ο Κύριος του θερισμού? Do we know? Who's the Lord of the harvest? Ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος του θερισμού.
It's not a trick question. Δεν είναι ερώτηση κρίσεως. The Lord is, right? Ο Κύριος, έτσι. Well, let me ask you another question. Who is the Lord of the first fruit? Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος είναι ο Κύριος των πρωτογεννημάτων? Israel was. Ο Ισραήλ ήταν. Israel had to water. Ο Ισραήλ έπρεπε να ποτίσει. Israel had to pull the weeds. Ο Ισραήλ έπρεπε να ξεχορτίσει. Israel had to plow up the ground. Ο Ισραήλ έπρεπε να σκάψει το έδαφος. You see, God does not work for us, God works with us. Ξέρετε, ο Θεός δεν δουλεύει για μας, απλά δουλεύει μαζί μας. Israel was responsible to bring the first fruit. Ο Ισραήλ ήταν υπεύθυνος να φέρει τα πρωτογεννήματα. God took responsibility to bring the harvest. Ο Θεός είχε την ευθύνη να φέρει το θερισμό. What Israel did with the first fruit would determine what God did with the harvest. Το τι έκανε ο Ισραήλ με τα πρωτογεννήματα θα καθόριζε το τι θα έκανε ο Κύριος με το θερισμό. God is an if my people God. Ο Θεός είναι Θεός του εάν ο λαός μου. When we repent, we're born again. Όταν μετανοούμε, τότε αναγεννιόμαστε. When we believe and repent, we're born again. Όταν πιστέψουμε και μετανοήσουμε, τότε αναγεννιόμαστε. When we do what God asks us to do, He does what He promises. Όταν κάνουμε αυτά που μας ζητά ο Κύριος, λαμβάνουμε τότε τις υποσχέσεις. When Israel dealt with the first fruit and counted the omer, God brought the harvest. Όταν ο Ισραήλ ασχολείται με τα πρωτογεννήματα και μετρούσε το γομόρ, τότε ο Κύριος έφερνε το θερισμό. This is a principle of harvest. Αυτή είναι μια αρχή θερισμού. There is a responsibility that we have first. Υπάρχει πρώτα μια ευθύνη που είναι στο δικό μας μέρος. This is the principle of first fruit. Αυτή είναι η αρχή των πρωτογεννημάτων. It is important to know tithing because that allows God to be involved in our finances and our personal life. Είναι σημαντικό και το δέκατο που έχει να κάνει με τα οικονομικά μας. But we need to know the principle of first fruit in order to know how God will deal with harvest in our lives. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε την αρχή των πρωτογεννημάτων για να ξέρουμε πώς ο Κύριος φέρνει το θερισμό. So who is Lord of the first fruit here? Άρα εδώ ποιος ήταν ο Κύριος των πρωτογεννημάτων? Israel, right? Ο Ισραήλ. Amen. God was Lord of the harvest and they were Lord of the first fruit. Ο Θεός ήταν ο Κύριος του θερισμού και ο λαός Ισραήλ των πρωτογεννημάτων. So what you do with the first fruit, what Israel did with the first fruit, would determine what God did with their harvest. Άρα αυτό που έκανε ο Ισραήλ με τα πρωτογεννήματα καθόριζε τι έκανε ο Θεός με το θερισμό. You know, did you know that Yeshua also counted his omer? Ξέρετε επίσης ότι και ο Ιησούς μέτρησε το γομόρ του. Let's take this for an example. Ας το πάρουμε αυτό για παράδειγμα. Now, when Yeshua was crucified, όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς, on the cross, στο σταυρό, he was buried, τάφηκε, then he rose from the dead. Και μετά αναστήθηκε. And the first thing he did when he rose from the dead, και το πρώτο πράγμα που έκανε μετά που αναστήθηκε, he went to his first fruit. Πήγε στα πρωτογεννήματα του. He was responsible for his first fruit. Who was his first fruit? Ήταν υπεύθυνος για τα πρωτογεννήματα του. Ποιοι ήταν αυτοί? His disciples. Ήταν οι μαθητές του. And he began to count his omer. Και άρχισε να μετρά το γομόρ, το δικό του. For 37 days. Για 37 μέρες. 3 days. Rose from the dead, 37 days, and 10 days before, you know, Pentecost or the Shavuot, he ascended into heaven. Τρεις μέρες μέχρι να αναστηθεί, μετά 37 μέρες στη γη και μετά ακόμη 10 μέρες μέχρι την Πεντηκοστή. So he took his first fruit were his disciples. Τα πρωτογεννήματα του ήταν οι μαθητές του. And he began to count his omer. How did he do that? Και άρχισε να μετρά το γομόρ του. Πώς το έκανε? Well, he watered them in prayer. Σπόντιζε με προσευχή. He prayed over them. He prayed over the Father that he would deliver them from Satan, from this, and prayed over each and every one of them. Προσευχήθηκε στον Θεό Πατέρα για να τους ελευθερώσει από τον διάβολο, για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Every day. Καθημερινά. Then he began to pull the weeds. Μετά άρχισε να τραβά τα αγκάθια. What are weeds? Να ξεριζώνει τα αγκάθια. Τι είναι τα αγκάθια? Character problems. Προβλήματα με το χαρακτήρα. You know, one was Peter. Peter had fear. Ο Πέτρος είχε φόβους. He had so much fear he denied he even knew the Lord. Είχε τόσους φόβους που αρνήθηκε ότι γνώριζε τον Κύριο. He pulled out the weeds of fear. Ξερίζωσε το αγκάθια του φόβου. Pride. One says, "Oh, I want to be on this side." The other one says, "Oh, I want to be on that side." Περηφάνεια λέει, εγώ θέλω να είμαι σε αυτήν τη μεριά του Ιησού. Ο άλλος λέει, εγώ θέλω να είμαι σε αυτήν τη μεριά. The weeds of personal ambition, pride. He pulled it out. Τα αγκάθια της προσωπικής επιδίωξης και της περηφάνειας τα ξερίζωσε. Every one of his disciples he watered the omer. Σε κάθε ένα από τους μαθητές του μέτρησε το γομόρ και το πότιζε. He plowed up the fallow ground.
όργωσε το σκληρό έδαφος. He said, "Put your past behind you. You have a future. Go forward." Είπε, άφησε το παρελθόν πίσω και πορεύσου μπροστά στο μέλλον. And then 10 days before Shavuot or the Feast of Weeks or Pentecost. Και 10 μέρες πριν τη γιορτή της Πεντηκοστής. He ascended into heaven. Αναλήφθηκε στον ουρανό. And then the day of Pentecost, which means 50. Και τη μέρα της Πεντηκοστής. And the day of Shavuot, which is the Feast of Weeks. Που είναι η γιορτή των εβδομάδων. He presented his first fruit to the Father. Παρουσίασε τα πρωτογεννήματα του στον Πατέρα. And that's when the gospel began. Και τότε ήταν που άρχισε το Ευαγγέλιο. If Yeshua had not counted his first fruit, I don't know when the gospel would have started. Εάν ο Ιησούς δεν μετρούσε τα πρωτογεννήματα του, δεν ξέρω πότε θα άρχιζε το Ευαγγέλιο. But he was responsible for his first fruit, and his Father in heaven began the harvest. Αλλά ήταν υπεύθυνος για τα πρωτογεννήματα του και ο Θεός Πατέρας για το θερισμό. You see the principle? It's the same principle. Βλέπετε, είναι η ίδια αρχή. Yeshua was our example. He counted his omer. Ο Ιησούς ήταν το παράδειγμα μας. Μέτρησε το δικό του γομό. He watered them. He pulled the weeds. Το πόντιζε. Plowed up the ground. Τα γκάθια, όργωνε το έδαφος. And then he brought them and presented them to the Father in heaven. Και μετά τους παρουσίασε ενώπιον του Θεού Πατέρα στον ουρανό. And the gospel began. Και άρχισε το Ευαγγέλιο. Do we see the principle? Βλέπουμε την αρχή αυτή. Is Yeshua a good example for us? Δεν είναι ο Ιησούς καλό παράδειγμα για μας? You know, this works in our personal life. Αυτό εφαρμόζεται και στην προσωπική μας ζωή. Do you know you can count your own omer? Ξέρεις, μπορείς να μετρήσεις το δικό σου γομό. I want us to get this principle because it works in our personal lives, our congregational lives. It is a biblical principle. Ας κατανοήσουμε αυτή την αρχή που εφαρμόζεται στην οικογενειακή μας ζωή. Turn quickly to Psalm 139. Ας πάμε γρήγορα στο Ψαλμό 139. This is I love this scripture. Μου αρέσει πολύ αυτό το εδάφιο. King David had a huge revelation. Ο βασιλιάς Δαβίδ είχε μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη. He realized that God met every one of us in his mother's womb. Συνειδητοποίησε ότι ο Θεός γνώρισε τον καθένα από μας στην κοιλιά της μητέρας μας. Did you know that you are not an accident? Ξέρεις ότι δεν είσαι ατύχημα. You were born with purpose. Γεννήθηκες με σκοπό. You know, we don't know why our parents met and how they met, but once you were born, once you were in your mother's womb, God personally met you and gave you destiny and purpose. Ξέρεις, μέσα στην κοιλιά της μητέρας σου, εκεί σε συνάντησε ο Θεός και σου έδωσε προορισμό, σκοπό. He met you, looked at you, gave your gifts and says, I can work with that. Σε είδε, σε γνώρισε, σου έδωσε χάρισμα και σου είπε, μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου. Before all of our failures, before all of our challenges, he gave us a destiny and purpose and every tool we need to accomplish that destiny. Πριν από όλες μας τις επιτυχίες και λάθη, μας έδωσε όπλο για να μπορέσει να συνεργαστεί μαζί μας. Look what it says in Psalms 139, verses 13 through 16. Ψαλμός 139, εδάφια 13 μέχρι 16. King David, he said, and you know, Jeremiah said this, Isaiah said it, other prophets said the very same thing. It says, for you formed me in my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully, wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Διότι εσύ εμόρφωσα στους νεφρούς μου, με περιετύλιξας εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. And see, he said, you met me in my mother's womb. God met you, every one of you in your mother's womb. Λέει εδώ, με μόρφωσες εν την κοιλιά της μητρός μου, με γνώρισες το ίδιο και τον κάθε ένα από σας εδώ. I mean, that is awesome. Αυτό είναι θαυμαστό. The creator of the universe. Ο δημιουργός του σύμπαντος. Looks at his watch and says, I got an appointment. I have to meet you. Κοιτάζει το ρολόι και λέει, έχω ραντεβού, θα σας συναντήσω. I've got a personal appointment. Έχω ένα προσωπικό ραντεβού. Verse 15, my frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Δάφιο 15, δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ εμπλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. And God met you, had a secret meeting with just you and God and your mom. Ο Θεός είχε μια μυστική συνάντηση μόνο εσύ και ο Κύριος και η μητέρα σου. A private audience. Σε χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε άλλο. And says in verse 16, your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they're all written, the days are fashioned for me when as yet there were none of them. Το αδιαμόρφωτον του σώματος μου είδον η οφθαλμή σου και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα είσαι γεγραμμένα. Not only
did God give us destiny, purpose, and the gifts to accomplish it, he recorded it in heaven. You are written down in the book, in God's book in heaven, who you can be in him. Όχι μόνο σου έδωσε προορισμό και χάρισμα για τον προορισμό σου, αλλά λέει είναι γραμμένα μέσα σε βιβλίο στον ουρανό. And every year he reminds us of something. Και κάθε χρόνο μας υπενθυμίζει κάτι. He reminds us how he delivered us out of sin. Μας υπενθυμίζει πως μας λύτρωσε από την αμαρτία. And he gave us a new heart and a new spirit. Μας έδωσε νέα καρδιά, νέο πνεύμα. And now he reminds us, by the way, you can count your Omer. Και παρεμπιπτόντως μπορείς να μετρήσεις το δικό σου γομόρ. Did you know you can count your Omer too? Ξέρεις, μπορείς να μετρήσεις και εσύ το δικό now, σου γομόρ. Now we're reminded of this every year in the spring. Μας υπενθυμίζεται αυτό το γεγονός κάθε χρόνο την άνοιξη. But you can count your Omer anytime you want. Αλλά μπορείς να μετρήσεις το γομόρ σου όποτε θέλεις. So, how do you count your Omer? Πώς μετράς το δικό σου γομόρ, λοιπόν? Well, you, when, let's say Passover, which will be in a few months. Ας πούμε για παράδειγμα το Πάσχα που θα έρθει σε λίγους μήνες. We celebrate a great deliverance. Γιορτάζουμε μια σπουδαία ελευθέρωση. Great rejoicing. Σπουδαία χαρά. Thank you, God. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. For Yeshua. Για τον Ιησού. New heart. Νέα καρδιά. New spirit. Νέο πνεύμα. The day after Passover. Η μέρα μετά το Πάσχα. You need to tag your buds. Θα πρέπει να βάλεις ετικέτα στα δικά σου μπουμπούκια. What are the buds? Τι είναι τα μπουμπούκια? It's those giftings and talents God gave you in your mother's womb. Είναι τα χαρίσματα, τα ταλέντα που ο Κύριος σου έδωσε στην κοιλιά της μητέρας σου. The Bible says the gifts and calling of God are without repentance. Η Βίβλος λέει ότι ανεπίδεκτα μετά μελίας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση you του get Θεού. Those gifts in your mother's womb. Και παίρνεις αυτά That's τα, when you get them. Τα χαρίσματα στην κοιλιά της μητέρας σου. You get the gifts of the Spirit when you come to faith and after with the Holy Spirit, but those initial gifts you get from God in your mother's womb. Τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου τα παίρνεις μετά αφού αναγεννηθείς, αλλά τα χαρίσματα που αναφέρονται εδώ είναι αυτά που παίρνεις στην κοιλιά της μητέρας σου. They're in the form of seeds. Και είναι σε μορφή σπόρων. Little buds. Είναι μικρά μπουμπούκια. The day after Passover. Τη μέρα μετά το Πάσχα. As an example. Για παράδειγμα. You can do this all the time, but let's take the day after Passover. Μπορείς να το κάνεις όποτε θέλεις, αλλά ας πάρουμε για παράδειγμα τη μέρα μετά το Πάσχα. You tag them. You mark them. Τα σημαδεύεις. Now, what if I don't know what they are? Τι θα γίνει αν δεν ξέρω τι, ποια είναι αυτά? Well, you ask God to reveal them to you. Τότε ζητάς από τον Θεό να σου τα αποκαλύψει. How do you do that? Πώς το κάνεις αυτό? Well, you can go to Knee University. Anybody ever been to Knee University? Μπορείς να πας στο Πανεπιστήμιο Γονάτων. One knee, two knees. Στα δύο γόνατα. Okay. Seek God's face. He will answer you. Να εξητήσεις το πρόσωπο του Κυρίου, θα σου απαντήσει. He may show, give you opportunities to do something that you can do, and when you do it, you feel great. Σου δίνει ευκαιρίες να κάνεις κάτι που μπορείς να κάνεις και όταν το κάνεις νιώθεις ωραία. And all these gifts he's given you, by the way, are for somebody else. Και όλα αυτά τα χαρίσματα που σου έδωσε είναι για κάποιον άλλον, ξέρεις. The gifts that God gives us to be a blessing to others. Τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός είναι για να γίνουμε ευλογία σε άλλους. So you begin to water them. You begin to pray over these gifts. Αρχίζεις να προσεύχεσαι πάνω σε αυτά τα χαρίσματα. Every day you pray, say, God, help me to develop this gift. Maybe it's helps. Maybe it's music. Maybe it's administration. It could be a long list. Κύριε, βοήθησε με αυτά τα χαρίσματα. Μπορεί να είναι στη μουσική, μπορεί να είναι βοήθεια, οτιδήποτε άλλο. Every one of you can do something better than anybody else can do with your gift. Ο καθένας από εσάς μπορεί να κάνει κάτι καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο με το δικό σου χάρισμα. And when you begin to develop that, you will be the happiest person in town. Όταν αρχίζεις να το αναπτύσσεις αυτό, θα είσαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στην πόλη. Because that's who you are. Γιατί αυτός είναι που είσαι. So you begin to pray for that. Και αρχίζεις να προσεύχεσαι γι' αυτό. For 50 days. Για 50 μέρες. Every day. Κάθε μέρα. Make yourself available. I want to develop this gift. Κάνε τον εαυτό σου διαθέσιμο. Θέλω να αναπτύξω αυτό το χάρισμα. Then you have to pull the weeds. Μετά θα πρέπει να ξεριζώσεις τα αγκάθια. What are weeds? Τι είναι τα αγκάθια? Bad character. Κακός χαρακτήρας. Nothing will keep you from your gift and your calling more than bad character. Τίποτα δεν σε κρατά μακριά, πιο μακριά από τα χαρίσματα του Θεού παρά ένας κακός χαρακτήρας. Unnecessary fear. Αχρίαστος φόβος. Lack of integrity. Έλλειψη ακεραιότητας. All kinds of integrity. Κάθε είδους ακεραιότητας. I caught a fish this big. Κατάφερα και μοιάζει ένα ψάρι τόσο.
Exaggeration. Υπερβολές. Unforgiveness. Ασυγχωρησία. The list is long. Anger. Φόβος. Θυμός. What is it? Revenge. Εκδίκηση. Selfishness. Εγωισμός. The list can be long. Η λίστα είναι μεγάλη. If you spend 50 days just pulling out these weeds. Εάν ξοδέψεις 50 μέρες να ξεριζώνεις αυτά τα αγκάθια. Critical spirit. Πνεύμα κριτικής. Every day said, I'm going to pull out this weed out of my life. Καθημερινά θα ξεριζώσω αυτά τα αγκάθια από τη ζωή μου. I water my gift with prayer. Και ποτίζω την προσευχή, το χάρισμα μου. How can I help? How can I use my gift to be a blessing? Πώς μπορώ να γίνω ευλογία με το χάρισμα μου? Make it prosper. Κάνε το να ευωδοθεί. Pulling out these weeds of my character. Ξεριζώνοντας όλα αυτά τα αγκάθια από το χαρακτήρα μου. I plow up the ground. Και οργώνω το έδαφος. I put my past behind me. Βάζω το παρελθόν πίσω μου. God has put it behind me. Ο Θεός το έβαλε πίσω μου. I can put it behind me. Και εγώ μπορώ να το βάλω πίσω μου. For 50 days. Για 50 μέρες. Then at the end of the 50 days. Και στο τέλος των 50 ημερών. I take my first fruit. Παίρνω τα πρωτογεννήματά μου. And I say, here it is, God. Και λέω, ορίστε, Κύριε. By the way, the first fruit never really looked very good. Και παρεμπιπτόντως, τα πρωτογεννήματα δεν φαίνονταν και πολύ όμορφα. If they were potatoes, they were little potatoes. Αν ήταν πατάτες, ήταν μικρές πατάτες. If it was wheat, it wasn't the best wheat. Αν ήταν σιτάρι, δεν ήταν και το καλύτερο σιτάρι. The first fruit never went to market. Τα πρωτογεννήματα ποτέ δεν τα παίρναν στην αγορά. It went to God. Πήγαινε πάντα στον Θεό. It wasn't that God wanted the fruit. Δεν ήταν ότι ο Θεός ήθελε τους καρπούς. He wanted our effort. Ήθελε τις προσπάθειές μας. He wanted 50 days of our commitment. Ήθελε 50 μέρες της αφιέρωσής μας. So we take this first fruit which doesn't really look very good. Και έτσι παίρνουμε αυτά τα πρωτογεννήματα που δεν φαίνονται και πολύ όμορφα. Even in our personal life. Ακόμα και στην προσωπική μας ζωή. It's no big deal. Δεν είναι και κάτι το σπουδαίο. To us it's big. Για μας είναι σπουδαίο. And we bring it to God and say, I've done the best I can, God. Here is me. Και τα φέρνω ενώπιον του Κύριου, λέω, ειδού, Κύριε, αυτά είναι τα πρωτογεννήματά μου. And we dedicate it to God on the day of Shavuot, the day of Pentecost. Και τα αφιερώνουμε στον Κύριο τη μέρα της Πεντηκοστής. Then God takes it. Και μετά ο Κύριος τα παίρνει. And he anoints it. Και τα χρεί. And then your harvest will increase in your life. Και τότε ο θερισμός θα αυξηθεί στη ζωή σου. Because God is the Lord of harvest. Γιατί ο Κύριος είναι ο Κύριος του θερισμού. But we are the Lord of the first fruit in our life. Εμείς είμαστε Κύριοι όμως των πρωτογεννημάτων. And what you do with the first fruit will determine what God does with harvest in your life. Και αυτό που κάνεις με τα πρωτογεννήματα θα καθορίσει το τι κάνει ο Κύριος με το θερισμό. Μιγμπάιμα, do we understand that? Το καταλαβαίνουμε. It's such an important principle. Είναι τόσο σημαντική αυτή η αρχή. In our fields, in our farms, in our business, in our private life. Στους αγρούς μας, στη ζωή μας, στην προσωπική μας ζωή. If you ignore the first fruit, αναγνωρίσεις τα πρωτογεννήματα. Why shouldn't God ignore the harvest? Γιατί και ο Θεός να μην αγνοήσει τον θερισμό? So what you do with the first fruit will determine what God does with the harvest in your life. Αλλά αυτό που κάνεις με τα πρωτογεννήματα θα καθορίσει το τι κάνει ο Κύριος με τον θερισμό. Now in the body of the Messiah there's also first fruit. Μέσα στο σώμα του Μεσσία υπάρχουν επίσης πρωτογεννήματα. Exodus 4:24 the Lord says Israel is my firstborn. Έξοδος 4:24 ο Ισραήλ είναι τα πρωτογεννήματά μου, λέει ο Κύριος. So the body needs to look at Israel as the first fruit of the body. Έτσι το σώμα θα πρέπει να κοιτάξει τον Ισραήλ ως τα πρωτογεννήματα του σώματος. So if Israel is the first fruit of the body, έτσι αν ο Ισραήλ είναι τα πρωτογεννήματα του σώματος, who's responsible for the first fruit? Ποιος είναι υπεύθυνος για τα πρωτογεννήματα? The body. Το σώμα. Now the Lord is the Lord of the harvest for the body, but the body is responsible for the first fruit in the body. Ο Κύριος είναι ο Κύριος του θερισμού του σώματος, αλλά το σώμα είναι υπεύθυνο για τα πρωτογεννήματα. So what the body does with the first fruit will determine what God does with the body. Do you understand the principle? Άρα αυτό που κάνει το σώμα με τα πρωτογεννήματα θα καθορίσει αυτό που θα κάνει ο Κύριος με το σώμα. When I've worked and dedicated in my first fruit and the body's fruits, then God is released to bring forth harvest in my congregation, in the body of the believers, in my nation. Could you repeat that again, Pastor? Yes. I said, when I have worked upon and done everything I can with my first fruits, όταν εργαστώ πάνω στα πρωτογεννήματα μου, κάνω ό,τι μπορώ, and in my business, in the body, και στη δουλειά μου και στο σώμα του Χριστού, then I release God to bring forth harvest in my congregation, in my nation, in my life. Τότε ελευθερώνω τον Θεό να φέρει καρπό στην εκκλησία μου, στη ζωή μου. Like it always is, if we do what God says,
then he'll do what he promised. Αν κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός, τότε αυτός θα κάνει και τις υποσχέσεις του. God doesn't need our first fruit. He wants our obedience. Ο Θεός δεν χρειάζεται τα πρωτογεννήματα μας, αλλά θέλει την υπακοή μας. He'll use our finances. He'll use our fruit. Θα χρησιμοποιήσει τα οικονομικά μας, τον καρπό μας. But he wants our teamwork. He wants our obedience. Αλλά θέλει τη συνεργασία μας, θέλει την υπακοή μας. Now let's look at Israel. Ας δούμε τον Ισραήλ. Now remember, God has only plan A and no plan B. Να θυμάστε, ο Θεός έχει μόνο σχέδιο Α και όχι σχέδιο Β. It's not whether Israel is worthy or not worthy. Nobody's worthy. Δεν έχει να κάνει με το κατά πόσο Ισραήλ είναι άξιος ή ανάξιος. Κανένας δεν είναι άξιος. God makes us worthy. Ο Θεός μας κάνει άξιους. Zechariah 3:2 says, Jerusalem I've chosen. Ζαχαρίας 3:2 λέει, Έκλεξα την Ιερουσαλήμ. Isaiah 44:1, Israel I've chosen. Ισαΐας 44:1, Έκλεξα τον Ισραήλ. Isaiah 41:8 and 9, Israel I've chosen. Ισαΐας 49:8 και 9, Έκλεξα τον Ισραήλ. Jeremiah 31:9, Israel is my firstborn. Ιερεμίας 31:9, Ισραήλ είναι ο πρωτότοκος μου. God chose Israel to be a part of his plan from the beginning and that's not going to change. Ο Θεός διάλεξε τον Ισραήλ για να είναι μέρος του σχεδίου του από την αρχή και αυτό whether Israel likes it or not or whether nations like it or not. Δεν πρόκειται να αλλάξει, είτε αρέσει στα έθνη είτε όχι. Can we turn quickly to Romans 9? Ας γυρίσουμε γρήγορα στην προς Ρωμαίους 9. You know, I asked the question. Ξέρετε, ρωτάω την ερώτηση. Κάνω την ερώτηση. Why? Για ποιο λόγο? Why did God call Paul, the rabbi from the tribe of Benjamin? Για ποιον λόγο Θεός κάλεσε τον Παύλο, τον ραβίνο από τη φυλή του Βενιαμίν? Sat in the Sanhedrin, the court of Israel. Που ήταν αρχηγός στο μέλος του συνεδρίου του Ισραήλ. Studied under Gamaliel, the great rabbi. Μαθητής του Γαμαλιέλ, του μεγάλου ραβίνου. Paul was rabbi of rabbis. Ο Παύλος ήταν ο ραβίνος όλων των ραβίνων. He knew how to speak to the Jews. Γνώριζε πώς να μιλά στους Εβραίους. So God sends him to the Gentiles. Αλλά ο Θεός τον στέλνει στους εθνικούς. Where's the management by objectives here? Πού είναι η καταντικειμένο διαχείριση της ικανοτήτων? This so qualified person in God's plan would he go to the Gentiles? Γιατί ένας τόσο προσοντούχος θα μπορούσε να ασχοληθεί με τους Εβραίους, αλλά τον στέλνει στους εθνικούς. Well, why didn't he send Peter? Because Peter was a fisherman. He didn't, you know, he would really identify with the Gentiles. Γιατί δεν έστειλε τον Πέτρο, που ήταν ένας ψαράς και θα μπορούσε να ταυτιστεί με τους εθνικούς. It was very simple. Ήταν πολύ απλό. Paul knew plan A. Ο Παύλος ήξερε το σχέδιο Α. He understood the principle of first fruit. Κατάλαβε την αρχή των πρωτογεννημάτων. Look here in Romans 9 what it says. Ας δούμε εδώ Ρωμαίους 9 τι λέει. I tell the truth in the Messiah, I'm not lying, my conscience also bearing me witness in the Holy Spirit. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχω συμμαρτυρούσα με τη συνείδησή μου εν Πνεύματι Αγίου. That I have great sorrow and continual grief in my heart. Ότι έχω λύπη μεγάλη και αδιάλειπτον οδύνη εν την καρδία μου. For I would wish that I myself were a curse from the Messiah for the sake of my brethren, my countrymen, according to the flesh. Διότι ευχόμουν αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από τον Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατά σάρκα συγγενών μου. Paul says, I'll be cursed. Just have my brethren, my Jewish brethren, come to faith. Ο Παύλος λέει, ευχόμαι εγώ να ήμουν καταραμένος, απλά για τα αδέρφια μου οι Εβραίοι να ήταν στην πίστη. And he goes on to say, who are Israelites, to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises. Και συνεχίζει λέγοντας, ήτινες είναι Ισραηλίτες, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η Ευαγγελία. Of whom are the fathers, and according to the flesh, the Messiah came over all, and he is over all, the eternal blessed God. Τον οποίον είναι οι πατέρας και εκ των οποίων γεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ο αιών επί πάντων Θεός, ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. See, Paul understood this. Βλέπετε, ο Παύλος το κατάλαβε αυτό. You know, Paul, wherever he was called to the nations, to the Gentiles. Ξέρετε, ο Παύλος ήταν καλεσμένος προς τα έθνη. And he says, my office is magnified. Και λέει, τη διακονία μου δοξάζω. But did you know every place he went, ξέρετε, όπου πήγαινε, he first went to the synagogue. Πρώτα πήγαινε στη συναγωγή. Wherever he went, όπου και να πήγαινε. Sometimes he would spend a year or 2 years in the synagogue before he would preach to the Gentiles in that nation.
Κάποτε εξόδευε και ένα χρόνο, δύο χρόνια στη συναγωγή προτού κηρύξει στα έθνη, σε εκείνη την περιοχή. His call was to the nations. Το κάλεσμα του ήταν προς τα έθνη. But he knew that he was responsible, he was Lord of the first fruit. Αλλά ήξερε ότι ήταν ο ίδιος Κύριος των πρωτογεννημάτων. He knew that what he did with the first fruit would determine what God would do with his harvest for the nations. Ήξερε ότι το τι έκανε αυτός με τα πρωτογεννήματα θα καθόριζε το τι θα έκανε ο Κύριος με το θερισμό στο σώμα. No one that I know of has impacted the nations more than Paul with the gospel. Κανένας τον οποίο που ξέρω δεν έχει επηρεάσει τα έθνη τόσο πολύ όσο ο Απόστολος Παύλος. He would go to a place and he would set up camp in the synagogue for a year, 2 years. Πήγαινε σε ένα μέρος και κατοικούσε μέσα στον ναό για ένα-δύο χρόνια. One time it was not very good. Kicked him out. Σε μια περίπτωση τον έδιωξαν. So he dusted the dust off his feet. Ξεσκόνησε τα παπούτσια του από τη σκόνη. And rented the place next door. Και ενοικίασε το διπλανό μέρος. Brought the president of the synagogue to faith and had revival. Brought the president of the synagogue next door to faith and had revival. Και έφερε αναζωπήρωση στον αρχισυνάγωγο της διπλανής συναγωγής. Because he knew that he was Lord of the first fruit and he had to do whatever he could to see that they came to faith, then God would bring him a harvest to the nations. Γιατί ήξερε ότι ήταν Κύριος των πρωτογεννημάτων και έπρεπε να κάνει ό,τι μπορεί γιατί αυτό θα καθόριζε το θερισμό από τον Κύριο. He knew plan A. Ήξερε το σχέδιο Α. He understood the principle of first fruit. Κατάλαβε την αρχή των πρωτογεννημάτων. Peter didn't have that foundation. Ο Πέτρος δεν είχε αυτόν το θεμέλιο. So God sent Peter to the Jews. Και έτσι ο Θεός έστειλε τον Πέτρο στους Εβραίους. In power. Με δύναμη. Hallelujah. Amen. Romans 1:16 says, "For I am not ashamed of the gospel of the Messiah, for it is the power of God to salvation for everyone who believes." And stop right there. Ρωμαίος 1:16, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα. Is that still true today? Αυτό ακόμη ισχύει σήμερα. Is that true today? Ακόμη ισχύει. But that was 2,000 years ago, but it's still true today. Ήταν πριν 2,000 χρόνια που γράφτηκε, αλλά ισχύει και σήμερα. Well, it goes on and says, "To the Jew first." And also to the Greek. Συνεχίζει λέγοντας Ιουδαίον τε πρώτον και Έλληνα. Now it doesn't say to the Jew first and to the Gentiles. Δεν λέει Ιουδαίον τε πρώτον και στους Έλληνες. No, it says to the Jew first and to the Gentile also. Λέει Ιουδαίον τε πρώτον και Έλληνα. But there's order. Αλλά υπάρχει τάξη. It's not better, it's just first. That's God's order. Δεν είναι καλύτερη, απλά είναι πρώτη σε τάξη. That's why in the book of Acts, in Acts 13, Paul went to the synagogue first. Acts 14:1, Paul went to the synagogue first. Πράξεις 13 και 14, ο Παύλος πήγε στη συναγωγή πρώτα. In Acts 17 and 18, God went to the Paul went to the synagogue first. Πράξεις 17 και 18, πρώτα πήγε στη συναγωγή ο Παύλος. Chapters 19 to the synagogue first. Πράξεις 19 το ίδιο στη συναγωγή πρώτα. You see? Let's turn to Romans 11:1. Ας γυρίσουμε προς Ρωμαίους 11, κεδαφιό 11. You see, God's plan for salvation for the nations involves using Israel. Βλέπετε, το σχέδιο του Θεού για τα έθνη έχει να κάνει με την εμπλοκή του Ισραήλ. Shira mentioned it yesterday in Romans 11, when it says, speaking of Israel, I say then, have they, Israel, stumbled that they should fall? Εδάφιο 11, μας το ανάφερε και η αδελφή Shira εχθές, λέγω λοιπόν, μήπως έπτεσαν για να πέσουν εσύ. Χας φαχαλίλα, certainly not, but through their fall, to provoke them to jealousy, salvation came to the Gentiles. Μη γέννητο, αλλά δια της πτώσεως αυτών έγινε η σωτηρία εις τα έθνη, για να κινήσει αυτούς η ζηλοτυπία. See, salvation came to the Jews, not just for the sake of the Jews, but for the sake of the nations. Βλέπετε, η σωτηρία ήρθε στους Εβραίους όχι απλά για τον εβραϊκό λαό, αλλά και για χάρη των εθνών. God made the covenant with Israel so that Israel would bring the covenant to the nations. Ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Ισραήλ ώστε ο Ισραήλ να φέρει τη διαθήκη και στα έθνη. And Israel brought the gospel to the nations. Και ο Ισραήλ έφερε το Ευαγγέλιο στα έθνη. But then Israel fell away. Αλλά μετά ο Ισραήλ εξέπεσε. So God multiplied the gospel to the nations. Έτσι ο Θεός πολλαπλασίασε το Ευαγγέλιο προς τα έθνη. Why? Για ποιον λόγο? So they would go back and provoke Israel to jealousy. Για να κινήσουν το Ισραήλ σε ζηλοτυπία. Let me give you an example. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. True story. Μια πραγματική ιστορία. I have two children. Έχω δύο παιδιά. My son Ayal. Ο γιος μου Ayal. He's now 38 years old. Που είναι τώρα 38 χρονών. And my daughter Shani, she's 36. Και η κόρη μου Shani που είναι 26. When he was five. 36. When he was 5 years old. Όταν ο γιος μου ήταν 5 χρονών. And she was 3.
και η κόρη μου τριών. One day I said to my son, μια μέρα είπα στο γιο, Aya, would you like to go to the store with Abba? Aya, θέλεις να πας στο κατάστημα με τον μπαμπά? He was in a bad mood. Ήταν σε κακή διάθεση. He says, I don't want to go. Είπε, δεν θέλω να πάω. I said, okay. Είπα, εντάξει. So I said, Shani, would you like to go to the, my daughter Shani, would you like to go to the store with Abba? Είπα στην κόρη μου, Shani, θέλεις να πας εσύ στο κατάστημα με τον μπαμπά? Yes, Abba. Λέει, ναι, μπαμπά. But Shani loved her elder brother. Αλλά η Shani αγαπούσε τον μεγαλύτερο της αδερφό. And she heard him say no. Και τον άκουσε που είπε αυτός όχι. But because she loved her elder brother. Αλλά επειδή αγαπούσε τον μεγαλύτερο της αδερφό. She said, but Ayal, you love ice cream. Είπε, μα Αγιά, σου αρέσει πολύ το παγωτό. He said, I don't care. Leave me alone. Αυτός είπε, δεν με νοιάζει, άφησε με ήσυχο. But it's going to be real good. Μα θα είναι τόσο ωραίο. He was caught up in his pride and says, I don't care, I don't want to go. Αυτός συνέχισε με την περηφάνεια του. Δεν με νοιάζει, δεν πάω. A prisoner of his pride. Εχμάλωτος μέσα στη δική του περηφάνεια. I wanted him to go. Εγώ τον ήθελα να έρθει. I didn't leave him. Δεν τον είχα αφήσει. He left me. Αυτός με άφησε. So I was willing to go with my daughter. Έτσι ήμουν πρόθυμος να πάω με την κόρη. And enjoy my time. Και να απολαύσω την ώρα μου. But I would have missed my son. Αλλά θα πεθυμούσα το γιο μου. But Shani, όμως η Shani loved her elder brother. Αγαπούσε τον μεγαλύτερο της αδερφό. She wasn't gonna go without him. Δεν θα πήγαινε μαζί μου χωρίς αυτό. 3 years old. Ήταν τριών χρονών. He says, Aya. Του λέει, Aya. I bet if you tell Abba you're sorry, he'll let you go. Είμαι σίγουρη αν πεις συγγνώμη στον παπά θα σε αφήσει να έρθεις. About 2 minutes later, there's a little tug on my pants. Μετά από 2 λεπτά νιώσε ένα τράβηγμα στο παντελόνι. And I looked down. Κοίταξα κάτω. And there was Ayal. Και εκεί ήταν ο Αγιά. He said, Abba, I'm sorry, can I go? Συγγνώμη, παπά, θέλω, μπορώ να πάω. And I said, sure, son, and we all went and got blessed. You see, I went to Ayal, and he said, no. Λέω, ναι, θα πάμε, θα ευλογηθούμε. So I went to Shani, and she said, yes. Στο Αγιάλ είχα πάει, είπε, όχι. Στη Shani πήγα, loved λέει, her ναι. Elder brother. Αλλά αγαπούσε τον μεγαλύτερο της went back and provoked him to jealousy. Και τον κίνησε σε ζηλοντυπία. And we all went and got blessed. Και μετά όλοι πήγαμε και ευλογηθήκαμε. That's the heart of the Father. Αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. I say then, have they, speaking of Israel, stumbled that they should fall? Λέγω λοιπόν, μήπως έπτυσαν για να πέσω εσύ. Certainly not, but through their fall to provoke them to jealousy, salvation came to the Gentiles. Μη γέννητο, αλλά δια της πτώσεως αυτών έγινε η σωτηρία στα έθνη, για να κινήσει αυτούς η ζηλοντυπία. We get the wonderful gifts of God to give them to others. Παίρνουμε τα υπέροχα χαρίσματα του Θεού για να τα χαρίσουμε σε άλλους. Not to take them and go home. Όχι να τα πάρουμε σπίτι. God brought the gospel to the Jews. Ο Θεός έφερε το Ευαγγέλιο στους Εβραίους. The Jews brought it to the Gentiles. Οι Εβραίοι στους εθνικούς. The Jews fell away. Οι Εβραίοι εξέπεσαν. The Gentiles grew in the gospel. Οι εθνικοί έλαβαν το Ευαγγέλιο. And they took their ice cream and went home. Και πήραν το παγωτό τους και πήγαν σπίτι. But God says, I want you to provoke them to jealousy. Αλλά ο Θεός λέει, θέλω να τους κινήσετε σε ζηλοντυπία. You see the heart of God the Father? Βλέπετε την καρδιά του Θεού Πατέρα. Israel is the first fruit. Ο Ισραήλ είναι τα πρωτογεννήματα. What the nations will do with Israel will determine what God does with the nations. Το τι θα κάνουν τα έθνη με τον Ισραήλ θα καθορίσει το τι θα κάνει ο Θεός με το σώμα. Chapter 12, verse 12. For if their fall is riches for the world, their failure riches for the Gentiles, how much more will their fullness be? Εδάφιο 12. Και αν η πτώση αυτών είναι πλούτος του κόσμου και η ελάττωση αυτών πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών. And Paul is saying, because I speak to you nations, the Gentiles, inasmuch as I'm an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry. Διότι προς εσάς τα έθνη λέγω, εφόσον μεν είμαι εγώ απόστολος των εθνών, τη διακονία μου δοξάζω. Says in verse 15, for if there, speaking of Israel, being cast away is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? Δάφιο 15, διότι αν η αποβολή αυτών είναι φιλίωσης του κόσμου, τι θέλει είστε η πρόσληψη σε αυτόν ημί ζωή εκ νεκρών. So what the body of the Messiah does with the nation of Israel will determine what God does with the body. Άρα το τι θα κάνει το σώμα του Χριστού με το έθνος του Ισραήλ θα καθορίσει το τι θα κάνει ο Θεός με το σώμα. We mentioned the other day, what was it yesterday, when I was talking about the book of Joel. Αναφέραμε χθες από το βιβλίο του Ιωήλ. Remember it says in Joel 2:28, and afterwards I will pour my spirit upon all flesh. Σκεφάλαιο 2, εδάφιο 28 λέει, και μετά τα αυτά θέλω εκεί επί πάσα σάρκα το πνεύμα μου.
After something, after what? Μετά από τι ακριβώς. And then we read verses 23 to 27. Μετά διαβάσαμε τα εδάφια 23 μέχρι 27. Do you remember reading that? Can we raise our hands? Θυμάστε, αν θυμάστε, υψώστε το χέρι σας. Okay. Well, we read, I want you to read that. Θέλω να το διαβάσετε αυτό. Let's just look at it real quickly, one over, because it's so important. Ας το δούμε έτσι σύντομα, είναι πολύ σημαντικό. And we're going to finish here pretty quick. Θα ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα. In verse 23, it says, "Be glad, children of Zion, rejoice in the Lord your God, because He's going to give you the early rain and the latter rain." Ευφραθείτε, παιδιά του Θεού, διότι θέλει σας δώσει τη βροχή, την πρώιμον και όψιμο. And He's going to do it in the first month, which is Passover. Και αυτό θα το κάνει τον πρώτο μήνα, που είναι και το Πάσχα. And it's a prophecy that Israel is going to come into their spiritual Passover. Είναι υπόσχεση ότι ο Ισραήλ θα μπει στο πνευματικό Πάσχα. And in verse 24 it talks about He's going to fill up their fields and they're going to give new wine and new oil, which is new covenant anointing. Και στο 24 που λέει και τα αλώνια θέλουν γεμιστεί από σίτου και η λινή θέλουν εκχυλίζει από ίνου και ελαίου που μιλάει για τη Νέα Διαθήκη. And in verse 25 it's going to restore all of the persecution of the Jews, the times in history when the nation sought to destroy them, the four different times. Και στο 25 μιλάει για την εκδίκηση σε όλα τα έθνη που στάθησαν ενάντια στο Ισραήλ. And in chapter 20, in verse 26 it says, "Then you'll eat in plenty, and as a nation you'll praise the name of the Lord your God, who's dealt wondrously with you, and you'll never again be put to shame. Israel will have spiritual revival." 26 και θέλετε φάγει αυθόνος και χορταστεί και νέσει το όνομα Κυρίου του Θεού σας, όσοι έκαμε θαυμάσια μέσα σας και ο λαός μου δεν θέλει κατασχηθεί στον αιώνα. In verse 27, "Then you'll know that I'm in the midst of Israel. God is. I'm the Lord your God. There is no other. My people will never again be put to shame." 27 και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραήλ και εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας και δεν είναι άλλος ουδής και ο λαός μου δεν θέλει κατασχηθεί στον αιώνα. And it'll come to pass after that that I will pour my spirit upon all flesh. Και μετά ταύτα θέλω εκεί το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. When the body of the Messiah reaches out and says, "We're going to lift Israel up and we're going to see revival in that nation," God is going to pour revival in all the nations. Όταν το σώμα του Χριστού λέει, θα πάρω τον Ισραήλ, θα τον υψώσω, τότε θα δούμε την αναζωπήρωση στα έθνη. Now here's our last scripture and we're going to close. Θα δούμε τώρα το τελευταίο μας εδάφιο πριν το κλείσουμε. Have you ever prayed and say, "Oh God, give me a scripture"? Έχετε ποτέ προσευχηθεί και είχατε πει, Κύριε, δώσε μου ένα εδάφιο? Because you're looking for guidance from God. Γιατί προσεύχεστε για καθοδήγηση από τον Θεό. Yeah, I forgot the video, so we'll just do it and forget it. Yeah. You pray and you say, "Oh God, I need a scripture." Προσεύχεστε και λες, Κύριε, χρειάζομαι ένα εδάφιο. And then He gives you one. Και μετά σου δίνει ένα. And you read it. Και το διαβάζεις. You say, "Give me another one." Και το διαβάζεις και μετά λες, δώσε μου κάτι άλλο. This doesn't work for me today. Αυτό δεν μου κάνει για σήμερα. You know, I can't do that, God. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, Θεέ. Well, the Lord gave me the scripture, Isaiah 49, verses 22 and 23. Ο Κύριος μου είχε δώσει το εδάφιο Ισαΐας 49, εδάφια 22 και 23. And the Lord told me to speak this word to the nations. Και ο Κύριος μου είπε να μιλήσω αυτόν τον λόγο προς τα έθνη. So I started reading it. Wasn't bad in the beginning. Και έτσι άρχισα να το διαβάζω και δεν μου φάνηκε άσχημο στην αρχή. But as I began to get to the end, I says, "I can't say this." Αλλά καθώς έφτασα προς το τέλος, είπα, μα δεν μπορώ να το πω αυτό. So let's read it. Έτσι ας το διαβάσω. Thus says the Lord God, "Behold, I will lift up my hand in an oath to the nations and set up my standard for the people." Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού θέλω υψώσει τη χείρα μου προς τα έθνη και στήσει τη σημαία μου προς τους λαούς. "They shall bring your sons in their arms and your daughters shall be carried on their shoulders." Και θέλω συμφέρει τους υιούς σου εν τες αγκάλες και οι θυγατέρες σου θέλω συμφερθεί επόμον. I said, that's not bad. Είπα, δεν είναι άσχημο αυτό. And speaking about the nations will carry the children of Israel on their shoulders. Μιλάει για τα έθνη που θα κουβαλήσουν τα παιδιά Ισραήλ στους ώμους τους. Then it says, "Kings shall be your foster fathers, queens your nursing mothers. They shall bow down to you with their faces to the earth, lick up the dust of your feet. Then you will know that I'm the Lord, for they will not be ashamed to wait for me." Και βασιλείς θέλουν συνείστε οι παιδοτρόφοι σου και οι βασίλεις σε αυτόν οι τροφοί σου. Θέλουν σε προσκυνήσει με το πρόσωπο προς τη γη και γλύφει το χώμα των ποδών σου. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος και ότι οι προσμένοντες με δεν θέλουν σε ασχηθεί. And I said, I can't say that. Και είπα, δεν μπορώ να το πω αυτό. Give me another scripture. Δώσε μου άλλο εδάφιο. And of course I fasted and prayed. Και φυσικά νήστευσα και προσευχήθηκα. Okay, I'll finish real quick here. Θα ολοκληρώσω. Okay. Σύντομα. And, okay. And so the Lord, I prayed and nothing happened.
Έτσι προσευχήθηκα και τίποτα δεν έγινε. But the Lord reminded me of something my son happened when my son was 6 months old. Αλλά ο Κύριος με θύμισε κάτι που έγινε με το γιο μου που ήταν 6 μηνών. And we were getting ready to go to a meeting. Ήμασταν έτοιμοι να πάμε σε μια συνάντηση. I was ready. Εγώ ήμουν έτοιμος. My wife was not yet ready. Η σύζυγός μου ακόμη δεν ήταν έτοιμη. So she said, Ari, would you change the baby's diaper? Και είπε, Ari, μπορείς να αλλάξεις το μωρό. And of course I have the last word at home. Yes, dear. Και φυσικά εγώ που έχω τον τελευταίο λόγο είπα, ναι, ναι, αγάπη μου. And so I went upstairs to change my baby's diaper. Έτσι πήγα πάνω να αλλάξω την πάνα του μωρού. And there was my boy. Και εκεί ήταν ο γιος μου. And he was smiling at me. Μου χαμογελούσε. And I was smiling at him. Και του χαμογελούσα. And so I bent down. Και έτσι έσκυψα. With my face to the ground. Με το πρόσωπο μου προς τα κάτω. And I began to clean his diaper. Άρχισα να τον καθαρίζω. Because that's how you minister to a baby. Γιατί με αυτόν τον τρόπο διακονείς ένα μωρό. You can't do it like this. Δεν μπορείς να το κάνεις με το πρόσωπο. You've got to bend down. Πρέπει να σκύψεις. With your face to the ground. Με το κεφάλι προς τα κάτω. And clean that baby. Για να καθαρίσεις το μωρό. So I'm cleaning his diaper. Έτσι καθάριζα τον καθαρίζω. Του χαμογελούσα. Και αυτός μου χαμογελούσε. And I got ready to put a new diaper on. Ήμουν έτοιμος να τον αλλάξω, του βάλω νέα πάνω. With a big smile. Με ένα μεγάλο χαμόγελο. He tinkled all over my tie. He wet all over my tie. Και με έβρεξε στη γραβάτα μου. I kept right on smiling. Και συνέχισα να χαμογελώ όμως. I was just glad everything worked. Απλά χάρηκα που όλα λειτουργούν κανονικά. I was not offended. Δεν σκανδαλίστηκα. I did take my tie off. Όμως έβγανα τη γραβάτα μου. But I was not offended. He's a baby. Αλλά δεν. He's 6 months old. Είναι απλά ένα μωράκι 6 μηνών. So I washed him all over again. Έτσι τον έπλυνα ξανά. And I put powder on, put a new diaper on. Ξανά πούτρα, άλλη μπάνα. And when I finished, I kissed him on his toe. Και όταν τέλειωσα, τον φίλησα στο δάχτυλο του ποδιού. He couldn't stand up. He could just get his foot up. Δεν μπορούσε να σταθεί, αλλά μπορούσε να σηκώσει το πόδι. That's my baby. Αυτό είναι το μωρό. To him, I'm a king. Γι' αυτόν είμαι ένας βασιλιάς. Today he's 6'6". Σήμερα όμως είναι 2 μέτρα σχεδόν. He likes to pick me up. He's 2 meters tall. Είναι 2 μέτρα. Yeah. And he likes to pick me up. Και του αρέσει τώρα να με πιάνει εμένα πάνω. He likes to minister to me. Του αρέσει να μου διακονεί. Because I ministered to him as a baby. Καθώς το εγώ το διακονούσα όταν ήταν μωρό. Then I read that scripture. Και μετά διάβασα αυτόν το εδάφιο. He read totally different. Και ήταν εντελώς διαφορετικό. He says, "Thus says the Lord God." Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Behold, I will lift my hand and oath to the nations. Ιδού θέλω υψώσει τη χείρα μου προς τα έθνη. And set up my standard for the people. Και στήσει τη σημαία μου προς τους λαούς. They'll bring your sons in their arms. Και θέλουν συμφέρει τους γιους σου. Daughters on their shoulders. Και θυγατέρες σου θέλουν συμφέρθει επό μου. Kings will be your foster fathers. Και βασιλείς θέλουν είστε οι παιδεδρόμους. Those who know who they are in God. Όσοι γνωρίζουν ποιοι είναι Χριστό. Queens, nursing mothers, those who know they are in God. Και βασίλισσε αυτόν η τροφή σου, γνωρίζουν και συνέχιστον. And they'll bow down, minister to you like a baby. Θα σου διακονίσουν σαν μωρό. They'll bow down with their faces to the ground, because that's how you minister to a baby. Θα σκύψουν με το πρόσωπο προς τα κάτω, προς το μωρό, γιατί αυτόν τον τρόπο διακονίζεις. Then you, Israel, will know that I'm the Lord. Και μετά ο Ισραήλ, εσύ θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι Κύριος. Because the nations will not be ashamed, they're waiting for me. Γιατί τα έθνη δεν θα κατεσχυθούν προσμένοντες μου. No matter what the world says, they'll not be ashamed to minister to you, Israel. Ασχέτως με το τι λέει ο κόσμος, δεν θα ασχεθούν να προσμένουν. Because you're the first fruit. Γιατί είστε τα πρωτογεννήματα. And as they minister to you, και καθώς σου διακονούν, God will minister to them. Ο Θεός θα διακονεί σε αυτούς. And as the body reaches out to the first fruit, καθώς το σώμα εκτείνει το χέρι του προς τα πρωτογεννήματα. God will bring the harvest to the nations. Ο Θεός θα φέρει το θερισμό προς τα έθνη. Do you see the heart of the Father? Βλέπετε την καρδιά του Πατέρα. I hope I brought the Father's heart to you today. Ελπίζω να έφερα την καρδιά του Πατέρα σε εσάς. And let's be Lord of the first fruit. Και ας είμαστε κύριοι των πρωτογεννημάτων. In our private life, in our business life, in our congregations, and with the nation of Israel. Στην προσωπική μας ζωή, στην εργασία μας, στην εκκλησία του Θεού, προς τον Κύριο. Blessings to you. God bless you. Ευλογίες σε εσάς, ο Θεός να σας ευλογεί, σας ευχαριστώ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. What an honor to host an Israel conference. Να φιλοξενούμε ένα συνέδριο για τον Ισραήλ. Which has become an established fact. Που έγινε already εγκαθιδρυμένο γεγονός. Looking forward for the next Israel conference. Προσμένοντας στο επόμενο συνέδριο για τον Ισραήλ. When we are a church. Και είμαστε εκκλησία. That we have decided openly and uncompromisingly to bless Israel.
with no compromise. Έχουμε αποφασίσει ανοιχτά και ασυμβίβαστα να στηρίξουμε τον Ισραήλ. We don't compromise no part of the word of God. Δεν συμβιβάζουμε κανένα μέρος του λόγου του Θεού. Amen. And we put Israel where it belongs. Και βάζουμε το Ισραήλ εκεί όπου του ανήκει. Israel is not above the Lord Jesus. Jesus is the Lord of Israel, above Israel. Ο Ισραήλ δεν είναι πάνω από τον Ιησού, αλλά ο Ιησούς είναι κύριος πάνω στον Ισραήλ. As it was clearly put by both of our speakers. Όπως ξεκάθαρα τονίστηκε και από τους δύο ομιλητές μας. You know, Israelites go to hell without Jesus. Ξέρετε, οι Ισραηλίτες πάνε στην κόλαση χωρίς τον Ιησού. No one goes to the Father except Jesus Christ, Yeshua. Κανείς δεν πάει στον Πατέρα εμή διά Ιησού Χριστού, του Ιησού. Amen. Amen. Yeshua said in John 14:6. Ο Ιησούς είπε στο Ιωάννη 14:6. I am the way, the truth, and the life. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. He is not the helper of Mohammed to establish Islam. Δεν είναι ο βοηθός του Μωάμεθ για να εγκαθιδρύσει το Ισλάμ. As Muslims believe. Όπως πιστεύουν οι Μουσουλμάνοι. No, a word to the Muslims. Ένας λόγος προς τους Μουσουλμάνους. Jesus Christ is the King of Kings, Lord of Lords. He is not just the Messiah. He is God who came in the flesh. He is Jehovah God, the God of Abraham, Isaac, Jacob, Israel, and not of Ishmael. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος των Κυρίων, Βασιλιάς Βασιλιάδων. Είναι ο Θεός που εφανερώθηκε στην σαρκή. Ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ. So this is who Jesus is. Άρα αυτός είναι ο Ιησούς. We don't compromise any part of the Bible. Δεν συμβιβάζουμε κανένα μέρος της Γραφής. Whatever is going out there. Οτιδήποτε και να συμβαίνει εκεί έξω. We will stand with Israel. Θα σταθούμε με τον Ισραήλ. In time and out of you know, in season and out of season. Και ακέρος και εν καιρός. Amen. Praise the Lord. No matter who scares you, listen to this, we know God Himself will support Israel. Ασχέτως με το ποιος σας φοβίζει, ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Θεός θα υποστηρίξει τον Ισραήλ. In Ezekiel 38, στον Ιεζεκίλ 38, we know that God Himself will defend Israel. Ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Θεός θα υπερασπιστεί τον Ισραήλ. Israeli Army, Israeli Air Force. Στην αεροπορική δύναμη του Ισραήλ και το Israeli Navy. Το ναυτικό του Ισραήλ. They just got a new submarine and they ordered 5 more by 2019. Πήραν ένα καινούριο υποβρύχιο και παράγγειλαν άλλα 5 μέχρι το 2019. We are talking about a nuclear force. Μιλούμε για πυρηνική ισχύ. But they will not need to use anything. They will see the hand of God striking the enemies of Israel, and they will turn and say, Yeshua Mashiach. Αλλά δεν θα τα χρειαστούν όλα αυτά. Θα δουν το ίδιο το χέρι του Θεού να υπερασπίζεται υπέρ τους και τότε θα δουν ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Israelis may go to hell, but Israel will not go to hell. Ισραηλινοί ίσως πάνε στην κόλαση, αλλά ο Ισραήλ δεν θα πάει στην κόλαση. There is no plan B, there is only plan A. Δεν υπάρχει σχέδιο Β, αλλά μόνο σχέδιο Α. Israelis need Jesus to be saved. Οι Ισραηλινοί χρειάζονται τον Ιησού για να σωθούν. Cypriots and Greeks need Jesus to be saved. Και οι Κύπροι και οι Έλληνες χρειάζονται τον Ιησού για να σωθούν. And a word to the Greeks. Και ένας λόγος για τους Έλληνες. The Greek gods are just mythos, mythology. Οι ελληνικοί θεοί είναι μόνο μια μυθολογία. It's a fairy tale. Δηλαδή ένα παραμύθι. The real God is not the God of Greece, but is the God of Israel. Ο αληθινός Θεός δεν είναι ο Θεός της Ελλάδας, αλλά ο Θεός του Ισραήλ. Amen. Amen. And God will gather all the nations from all parts of the earth. Και ο Θεός θα μαζέψει. I will take off my. Θα μαζέψει όλα τα έθνη από κάθε από άκρο της γης. I took out my coat, so I will march with the
Harris and Israel. Έβγαλα το σακάκι για να ταιριάξω με τον Χάρη και τον Ισραήλ και τη σημαία. Hallelujah! 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 Somebody shout Hallelujah! Σπράξει κάποιος Hallelujah! No compromise! Κανένα συμβιβασμό! No compromise! Κανένα συμβιβασμό! No other way! Καμία άλλη οδός! God says I will gather all nations in the valley of Jehoshaphat. Ο Θεός λέει θα μαζέψω όλα τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Which is the valley of which is Armageddon. Είναι ο Αρμαγεδόν. Which is Revelation 16:16. Που αναφέρεται στην Αποκάλυψη 16:16. And then we see the Lord Jesus Christ coming back with His church, coming back with the rapture church in the valley of Jehoshaphat. Μετά βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να έρχεται πίσω με την αρπαγμένη εκκλησία στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Revelation 19:11-16. Αποκάλυψη 19:11 μέχρι 16. And then with one of His word. He's the word. His name is the word. Και με ένα λόγο του, και αυτός είναι ο λόγος. Το όνομα του είναι ο λόγος. What is the name of the Lord Jesus? What is His name? Τι είναι το όνομα του Κύριου Ιησού? What is His name? Τι είναι το όνομα του? What is His name? Τι είναι το όνομα του? Yahushua. Yehovah Oshia. He's the salvation of Jehovah God. Η σωτηρία του Ιεχωβά Θεού. He God. Not send with a courier or a messenger his Oshia, his salvation. Θεός δεν έστειλε με ένα μηνυτή, με έναν αγγελιαφόρο τη σωτηρία του. And Bible dictionaries are not right when they say Jesus means the salvation of Jehovah. Και τα λεξικά της βίβλου, τα ερμηνευτικά δεν είναι σωστή όταν λένε ότι ο Ιησούς είναι η σωτηρία του Ιεχωβά. No, 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 no. Jesus is Jehovah who came personally to bring the Oshia, the salvation. Όχι, ο Ιησούς είναι ο Ιεχωβά, ο Θεός προσωπικά που ήρθε και έφερε τη σωτηρία στη γη. He's not a courier. Δεν είναι ένας αγγελιαφόρος. He's not a postman. Δεν είναι ένας ταχυδρόμος. He's the source of our faith. Είναι η πηγή της πίστης μας. Amen. The same Paul preached in 1 Timothy 3:16. Ήταν ο ίδιος ο Παύλος που κήρυξε στην Α Τιμωθέου 3:16. He preached first to the Jews. Κήρυξε πρώτα προς τους Εβραίους. And then to the Greeks and the nations. Και μετά στους Έλληνες, τα έθνη. And when it says Greeks, doesn't mean Greeks, Greeks. Και όταν λέει Έλληνες, δεν εννοεί τους Έλληνες. It means Hellenistic. It means the nations, the Gentiles. Τους Ελληνιστές, τα έθνη. But how many of you know that in Ephesians 2 now both Jews and Gentiles have become the one new man in Christ Jesus. Πώς ξέρετε στους Εφεσίους 2 τώρα εθνικοί και Εβραίοι είναι ένας νέος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού. The middle wall of partition has dropped down through the blood of Jesus Christ. Σόντιχον του φραγμού έχει πέσει δια Ιησού Χριστού. And now we have a new and living way to enter into the Holy of Holies, Hebrews 10:19. Somebody shout hallelujah! God didn't send an angel. Ο Θεός δεν έστειλε άγγελο. To bring salvation. Για να φέρει σωτηρία. God did not send an archangel. Ο Θεός δεν έστειλε αρχάγγελο. He sent Gabriel to Mary. Έστειλε τον Γαβρίλ στη Μαρία. He sent Michael against the princes over Persia, all of the spirit world against the Satan. Έστειλε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ ενάντια στα όλα τα δαιμόνια και στο διάβολο. But to us, he sent not anybody else. He came to us. Αλλά σε εμάς δεν έστειλε οποιονδήποτε άλλο, αλλά ήρθε προσωπικά σε εμάς. Who is Jesus? Ποιος είναι ο Ιησούς? Who is Jesus? Ποιος είναι ο Ιησούς? Who is Jesus? Ποιος είναι ο Ιησούς? And His name shall be called. Και το όνομά του θέλει ονομαστεί. Help me with your Hebrew. Βοηθήστε με τα εβραϊκά σας. Emmanuel. Emmanuel. God with us. Ο Θεός μαζί μας. So who is Jesus? And I have a word for the Israeli people. Ποιος είναι ο Ιησούς? Έχω λόγο προς τους Εβραϊκούς. Jesus is your God that came personally to you.
He's not just the Messiah, He's God Himself. Ο Ιησούς είναι ο δικός σας Θεός που ήρθε προς εσάς. Δεν είναι απλά ο Μεσσίας, είναι ο Θεός ο δικός σας. And nobody says Jesus. Κανένας δεν μπορεί να πει τον Ιησού. Jehovah. Ιεχωβά, Jehovah, except through the power of the Holy Spirit. First Corinthians 12:3. Amen. Who is Kyrios? Ποιος είναι ο Κύριος? Kyrios is the YHWH, the Jehovah, Jehovah God of Israel. Κύριος είναι ο Ιεχωβά, Θεός του Ισραήλ. So who is Jesus? Άρα ποιος είναι ο Ιησούς? He's Jehovah God. Είναι ο Ιεχωβά, Θεός. 2 Corinthians 3:17. And the Lord Jehovah, and the Lord Jehovah, and the Lord. Ο Κύριος ο Ιεχωβά, Θεός. Is that Spirit, the Holy Spirit? Είναι αυτόν το πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο. Yeshua is Jehovah. Ο Ιησούς είναι ο Ιεχωβά. The Holy Spirit, Ruach HaKodesh is Jehovah. Το Άγιο πνεύμα είναι ο Ιεχωβά, Θεός. God the Father is Jehovah. Ο Πατέρας είναι ο Ιεχωβά Θεός. One God in three persons. Ένας Θεός σε τρία πρόσωπα. Three distinct persons. Τρία ξεχωριστά πρόσωπα. One God. Ένας Θεός. Hear, O Israel, Shema Israel. Άκουε Ισραήλ. The Lord your God is one God. Κύριος ο Θεός είναι ένας Θεός. And in the Hebrew, Jehovah Elohim Ehad, Jehovah. Ιεχωβά Θεός είναι ένας Κύριος. Hallelujah. The God who is more than one person. Ο Θεός που είναι περισσότερο από έναν πρόσωπα. Is only one God. Είναι ένας Θεός. He is Lord. Είναι Κύριος. Show me the Father, said Philip. Ο Φίλιππος είπε, δείξε μας Κύριε τον Πατέρα. Jesus said, "If you saw me, you've seen the Father." Είδες τον Πατέρα. And Jesus said, "I'm the door." Ιησούς είπε, εγώ είμαι η θύρα. Read Revelation 4:1. Διαβάστε Αποκάλυψη 4:1. And I heard a voice speaking to me like as of a trumpet. We found the shofar. Και άκουσα φωνή μίλουσα εισε με ως σάρπιγγος. Trumpet does not carry a conversation. Μια σάρπιγγα δεν μπορεί να κάνει συζήτηση. But God the Father speaks to John, who was caught up in Revelation. Ο Θεός Πατέρας μιλά στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη. And He says to His church. Και λέει στην Εκκλησία. He says to those who Jesus ministers in Revelation 2 and 3. Λέει σε αυτούς που διακόνησε ο Ιησούς στην Αποκάλυψη 2 και 3. Come and write the verse before in chapter 3. Το εδάφιο προηγουμένως στο κεφάλαιο 3. Let those who have ears, let them hear. What the Holy Spirit says to you. Όστις έχει οντίας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς εσάς. Then I saw a throne. Και μετά είδα τον θρόνο. And I heard a voice like a trumpet. Και άκουσα φωνή ως φωνή σάρπιγγα. Saying, I saw a door. I saw a door open. Είδα θύρα νεογμένη. Who is the door to the Father? Who is the door? Ποιος είναι η θύρα προς τον Πατέρα? Jesus Christ is the door. Amen. Ο Ιησούς Χριστός είναι η θύρα. Αμήν. So I urge everybody watching us via internet, everyone here that you don't know Jesus as the Lord God Almighty who came personally to save you. Σας ενθαρρύνω όσους μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο και όσοι εδώ δεν γνωρίζετε τον Ιησού Χριστό προσωπικά, τον Σωτήρα. The Jews ask for a sign and the Greeks for wisdom. Βρέει σημείων ζητούσαν και Έλληνες για σοφία. But God has chosen that through the foolishness, as the world sees, the foolishness of the preaching of the cross. Αλλά ο Θεός διάλεξε διαμέσου της μορίας, όπως λέει ο κόσμος, του κηρύγματος του Σταυρού. That all people may be saved. Για να σωθεί όλος ο κόσμος. Σβήστε τις σώπες, δεν τις χρειάζεται. Σβήστε αυτά, δεν τα χρειάζεται. Ήρθε να σωπήρωσε. Revival is here, we don't need the fires anymore. And I would like everybody, and I would like to give a chance. Hallelujah.
Those that are watching us in the Arab Emirates, in North Africa, in Brazil, anywhere in the world, we are a church that stands with Israel. And we ask you, fall on your knees, fall on your face, seek the Lord Jesus Christ and ask him to come into your heart. Don't give him a part of your heart. Bow down, throw yourself in the mercy of God. Plead the blood of Jesus as your righteousness and receive him right now. If you come to him, he will not cast you out. Receive Jesus right now. Let us stand together. Hallelujah. And let us lift up our hands together. Hallelujah. And let us pray for Israel. Father, we pray for Israel right now. We are praying that all Israel might be saved. And we know it shall be saved because you made a covenant with yourself. Israel is preserved not because of anybody's goodness, but because of the sake of your great name. Ο Ισραήλ διατηρείται όχι για την καλοσύνη του, για την αγαθότητα του, αλλά χάρη του Αγίου Ονόματός σου. And we know that you will preserve Israel. Ξέρουμε ότι θα διατηρήσεις τον Ισραήλ. And we know that we all Israel shall be saved. Ξέρουμε ότι πάση Ισραήλ θέλει σωθεί. But we pray through the difficult times that Israel goes through, that you will supernaturally, with signs and wonders, protect Israel, save the Jewish people. Σε ευχόμαστε σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνά ο Ισραήλ, υπερφυσικά να προστατέψεις τον λαό Ισραήλ. Save the Arab people. Να σώσεις τον εβραϊκό λαό, τον αραβικό λαό. Lord God Almighty, we intercede for Israel right now. Κατεβούμε υπέρ του Ισραήλ. And we ask all pastors and churches watching, take a stand in these last days and stand with Israel. Bless Israel. Ζητούμε από κάθε επιμένα και εκκλησία που μας παρακολουθεί, στάσου υπέρ του Ισραήλ αυτές τις μέρες. He who blesses Israel shall be blessed, and he who curses Israel shall be cursed. Όποιος ευλογεί τον Ισραήλ θα ευλογηθεί, όποιος τον καταράται θα καταραστεί. And what you do with the first fruits will define and determine your harvest. I believe the blessing of the Lord is upon us right now. In Jesus' name.